Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Άλλη μία βραδιά μαζί με τα χρώματα του λόγου. Απόψε είναι ιδιαίτερα όμορφη η εκπομπή μας, γιατί την κοσμή ο ένας και μοναδικός, ο κύριος Ιπποκράτης Δάκογλου, συγγραφέας και πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα πριν χρόνια, ο οποίος θα μας μιλήσει απόψε για κάτι που ίσως δεν έχουμε ξανακούσει. Για την ζωή και την συνεισφορά του Παλαμίδη. Ποιος είναι ο Παλαμίδης, θα το μάθουμε απόψε για όσους δεν το ξέρουν. Και ποια είναι η συνεισφορά του. Έχει να κάνει η όλη του πορεία, ο βίος, η πολιτεία του, με την ανακάλυψη και τη διαμόρφωση του ελληνικού αλφαβήτου. Του ελληνικού, του οικουμενικού για την ακρίβεια, φθονγικού αλφαβήτου. Σπέβδω αμέσως να καλησπερίσω τον ένα και μοναδικό ομιλητή μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Δάκογλου, είστε καλά? Άρχισα να γίνομαι καλά, γιατί πέρασα ένα χειμώνα άσχημο. Μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια με την υγεία σας. Είχα πέσει και είχα χτυπήσει κιόλας. Είστε όμως, να μην σας ματιάσω που λένε, πάρα πολύ καλά και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί αυτή την εκπομπή θέλαμε εδώ και καιρό να την κάνουμε. Μα αλλά... και εγώ σας είχα μέσα στο μυαλό μου, διότι είχαμε γίνει μια οικογένεια. Έτσι μπράβο, έτσι όλοι, μπράβο. Όλοι βοηθάγαμε το ένα στον άλλον. Μπας ερωτώσει. Είστε λοιπόν τώρα και όλοι πάλι είμαστε στις καλά, χαίρομαι που βλέπω τους φίλους μου. Και εκείνοι σίγουρα χαίρονται και που σας βλέπουν. Και ελπίζω να τα πούμε εδώ καλά. Βεβαίως θα σε τα πούμε. Σε μερικές ακόμα εκπομπές που κάθε φορά θα είμαι και καλύτερα. Σαφώς θα είστε και καλύτερα. Ιπποκράτης Δάκογλου, όπως λέει ο αγαπημένος μου ο Παύλος ο Πισάνος, ο ΑΗΠΕΣ. Έτσι. Έτσι, ο άνθρωπος έτσι που με είναι, φωνάζουν έτσι και μερικοί άλλοι. Ο άνθρωπος που θα είναι για πάντα παιδί, διότι... γιατί να μην το πούμε. Πάντως, ναι μεν είχα αυτή την περιπέτεια, ναι, αλλά μου έδωσε και μια ευκαιρία το κλείδωμα με στο σπίτι. Ποιο? Το έριξα στο κομπιούτερ μου. Α. Και έχω ταξινομήσει, είχα μέσα 4-5 εργασίες περίπου τελειωμένες. Τι λέτε? Και μάλιστα οι τρεις ήταν καθαρά μαθηματικές. Καλές μαθηματικές με βραβείο. Κάνατε εργασίες μαθηματικές με βραβείο και τις βρήκατε τώρα στο κομπιούτερ? Είναι απανέκαθεν από καιρό, ναι, στα κομπιούτερ, ναι, αλλά δεν ήταν ταξινομημέρες για να προχωρήσουν. Α, μάλιστα. Τώρα... θα τις κάνετε βιβλίο και αυτές? Αυτά θα πάνε και σε βιβλία. Ωραία. Αλλά είναι... γιατί να μην τα προχωρήσω για το βραβείο? 2-3 βραβεία είναι. Για από μας, ένα εκατομμύριο δολάρια. Ναι. Αλλά θα προλάβουμε να τα πάμε. Βεβαίως και θα προλάβετε, γιατί εσείς θα τα χιλιάσετε. Είστε τώρα... Πόσο μπορούμε να το πούμε στον αέρα? Ήχθη, νόμιζα το πάνε. 98 χρονών. Μου λείπουν δύο χρονάκια. Δύο χρονάκια και συμπληρώνεται έναν αιώνα ζωής, αλλά έναν αιώνα δημιουργικότατο και έναν αιώνα αφιερωμένο στην ελληνική υπόθεση. Είναι, η αλήθεια είναι ότι βάστηξα πνευματικά και μπορώ και τα προχωρώ. Θαυμάσια, θαυμάσια. Ευχόμαστε ολόψυχα. Δεν είχα περιπέτεια στο πνευματικό μέρος. Μπράβο. Αυτό είναι εμφανέστατο. Ήταν καλό. Ευχόμαστε ολόψυχα όλες οι επιθυμίες σας να γίνουν πολύ πραγματικότητα και συντομότατα. Για να προλάβετε να τις δείτε και να τις χαρείτε όπως επιθυμείτε. Απόψε θα μας πείτε για τον Παλαμίδη. Απόψε θα πούμε πολύ σοβαρά πράγματα για τον Παλαμίδη. Ποιος είναι ο Παλαμίδης? Δεν τον ξέρει ο κόσμος. Θα μας πείτε λίγα πράγματα. Πριν τα πούμε. Ναι. Να σας πω πρόσφατα τι ανακάλυψα από φίλους μου βέβαια. Μέσα από τη Ρώμη βρέθηκε να υπάρχει ρωμαϊκό άγαλμα, αρχαίο ρωμαϊκό άγαλμα του Παλαμίδη. Και δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Εμείς όχι μόνο δεν του κάναμε να τον τιμήσουμε, τον εκτελέσαμε δια λιθοβολισμού. Ως προδότη. Σαν προδότη στον Τροϊκό πόλεμο. Μάλιστα. Από ζήλια του Οδυσσέα. Ναι. Τον Οδυσσέα τον μισούσε. Α. Έχει ολόκληρη ιστορικά, θα τα πούμε στον δρόμο. Πέστε μας λοιπόν. Είναι, έχει ωραία ιστορικά. Αχα. Αυτά θα μας γλυκάνουν το άλλο το επιστημονικό μέρος. Έτσι. Πέστε μας καταρχάς ποιος ήταν ο Παλαμίδης, πού γεννήθηκε. Λοιπόν, ο Παλαμίδης γεννήθηκε στον Άφλιο. Mm-hmm.
πατέρας του ήταν ο Ναύπλιος. Α, εξού και το Ναύπλιο, ε. Όχι. Όχι. Ο Ναύπλιος αυτός είναι ο πέμπτος στη διαδοχή των αρχόντων του Ναυπλίου. Πλην όμως ο τόπος ο δεν πήρε... Υπήρχε, ο πρώτος. Ο πρώτος είναι ναι. Και έκανε την Ναυπλία. Αχα, μάλιστα. Το οποίο είναι το Ναύπλιο. Ναι, 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 ναι. Αυτός που μιλάμε είναι στη σειρά του... των βασιλέων, ας πούμε, mm-hmm. των αρχόντων, ο πέμπτος. Ωραία. Ο πατέρας του ήταν αργοναύτης. Αχα. Ήταν στο επάγγελμα και αστρονόμος. Mm. Γι' αυτό τον πήρανε στην αργοναυτική εκστρατεία, διότι είναι ο εφευρέτης της μικρής Άρκτου. Ah. Ξέρανε με την Άρκτο η χρήση της για την ασκηπλοεία. Μάλιστα. Γι' αυτό τον πήραν και μαζί τους. Ωραιότατε. Τέλος πάντων, είναι ο πατέρας ο Ναύπλιος. Ναι. Η μητέρα του είναι πριγκιποπούλα. Mm. Δηλαδή, είναι εγγονή του Μίνωα. Α, ο εκεί βασιλιάς πάμε. Μίνωας. Του Μίνωα. Ναι. Ο γιος του Μίνωα ήταν ναι, ναι. Κατέρας, ναι, mm-hmm. κάπως έτσι. Είχε δύο χώρες. Ο εγγονός, ο γιος του Μινώα είχε ναι, δύο κόρες. Ναι. Την Αερόπη, η οποία ήταν μάνα του Αγαμέμνονα και του Μενελάου. Αχα. Στον Τροϊκό πόλεμο, στη Μυκηναϊκή εποχή πάμε. Μάλιστα. Και την Κλιμένη. Η Κλιμένη ήταν η μάνα του Παλαμίδη. Του Παλαμίδη. Η Αερόπη όμως ήταν μάνα του Μενελάου της ωραίας Ελένης. Του Μενελάου της ωραίας Ελένης. Και του Αγαμέμνονα. Θαυμάσια. Πρώτα ξαδέρφια αυτή. Οι δύο. Οι δύο. Ωραία. Και ο Παλαμίδης ήταν κι αυτός. Εκείνο που δεν έχουν προσέξει οι ιστορικοί είναι ότι ο πολιτισμός, ο Μυκηναϊκός του Αγαμέμνονα, του Μενελάου κλπ. Είναι μυκηναϊκός πολιτισμός. Ναι. Δεν είναι μόνο ιστορικά διάδοχος κατάστασης του κρητικού πολιτισμού. Αλλά. Και βιολογικά διάδοχος. Αίμα του Μίνωα μπήκε στον Ναύπλιο, στο Άργος, στους Μυκήνες και έγινε ο μυκηναϊκός πολιτισμός. Α, μάλιστα. Η μάνα του Αγαμέμνονα ναι. είναι κρητικιά. Μάλιστα. Η Αερόπη, ναι. η μάνα του Παλαμίδη είναι κριτικιά mm-hmm. του γιου του αυτού. Mm-hmm. Αίμα κριτικό. Κατάλαβα. Μάλιστα. Δεν το προσέξαν οι ιστορικοί, mm-hmm. και μιλάνε ότι διάδοχος κατάστασης του πολιτισμού των Κρητών είναι μυκηναϊκός πολιτισμός. Και στο. Μάλιστα. Δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Είναι και αίμα κριτικό. Μάλιστα. Μέσα τους. Ωραία. Και το ωραίο είναι όταν κάνω διαλέξεις στο Ναύπλιο. Έχω κάνει για τον Παλαμίδη. Πολλές. Όχι, αλλά. Έχετε κάνει γενικώς ναι. πολλές διαλέξεις. Λέω. Εξηγώ γιατί ο γιος μου. Έχει τραβήξει και έχει πάει, έχει εγκαταστήσει τα χρόνια του όλα και δουλεύει στο Ναύπλιο. Γιατί. Γιατί. Γιατί έχει αίμα κριτικό. Α, μάλιστα. Συνεχίζεται η ιστορία λοιπόν. Συνεχίζεται. Η μαμά του ναι. είναι κριτική. Α, να το λοιπόν. Να το. Λέω ότι μπορεί τον τραβούσε. Έτσι. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Έτσι. Και δεν είναι αλήθεια, δεν είναι ψέματα αυτά. Mm-hmm. Πέστε μας λοιπόν, ο Παλαμίδης τώρα τι έκανε, τι ήταν αυτό που τον ξεχώρισε από τους άλλους. Ο Παλαμίδης ήταν πολύ μεγάλος εφευρέτης. Πολύ μεγάλος που δεν μπορείτε να φανταστείτε ναι. και θα δείτε τι μεγάλα πράγματα έκανε. Το όνομά του δηλώνει κάτι. Βεβαίως. Τι δηλώνει. Κατά πάσα πιθανότητα ναι. είναι το παρασούκλι του. Α. Άμα διαβάσουμε το. Νομίζω στο λεξικό του Λίντερ και Σκόλ, mm-hmm. πώς το λέγεται, mm-hmm. εκεί μέσα στο λίμα Παλαμίδης, ναι. ξέρετε τι λέει. Τι λέει. Ότι
έχει την έννοια του εφευρέτη. Α. Και πράγματι πρέπει να είναι έτσι. Ναι. Είναι κατάλοιπον της λέξης του εφευρέτη του Παλαμίδη. Ναι. Είναι που λέμε σήμερα αυτουνού πιάνε τα χέρια του. Α, έχει να κάνει με παλάμι δηλαδή. Παλάμι. Παλάμι. Κατάλοιπον της λέξεως αυτής παλάμι, είναι παλαμίδης. Έχει σωθεί, ναι, με την έννοια πολλές, ναι, φορές το έχουμε ακούσει. Ναι, αυτού πιάνουν τα χέρια του. Εμένα δεν πιάνουν τα χέρια. Εσάς πιάνει το μυαλό σας πολύ. Ωραία. Άρα λοιπόν εφευρέτης. Έχουμε λοιπόν από ενδείξεις από αρχής. Μάλιστα. Γεννημένος λοιπόν για να εφευρίσκει πράγματα. Με τα χέρια να κατασκευάζει. Αυτοί οι μεγάλοι, πνευματικώς μεγάλοι, προηγούνται να έχουν κάποιο δάσκαλο. Ναι. Και λέμε ότι ο Τάδε είχε τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, τον δεν ξέρω τι. Ναι. Αυτός δεν είχε τέτοιους, αλλά είχε τη μάνα του. Α. Η μάνα του ήταν πριγκιποβούλα. Προφανώς ήταν γράμματη. Μάλιστα. Δεν μπορεί να ήταν αγράμματη, όπως οι άλλοι όλοι. Ναι. Ήταν εγγόνα του Μίνωα. Ναι. Άρα και ποιος λέγεται εγγράμματος, αυτοί που ξέρουν τα γράμματά τους, να μιλάνε, να γράφουνε. Είχαμε εμείς τα κριτικά, κριτική γραφή Α, κριτική γραφή Β. Υπήρχε ένας τρόπος γραπτός και προφορικός στην Ελλάδα, ναι, και σε άλλες περιοχές. Ναι. Όμως, και εδώ τώρα τι έγινε. Του δίδαξε η μάνα του προφανώς τα πρώτα γράμματα. Το μυαλό του έκοψε αμέσως και βρήκε το λάθος που υπήρχε και δεν μπορούσαν να συνοηθούν. Λάθος πού? Σε όλα αυτά τα συστήματα των γραπτών λόγων ή και προφορικών λόγων, ναι, υπήρχε ανέκαθεν στην περιοχή μας εδώ, ναι, το σύστημα με γραμμική Α που λέγαμε, γραμμική Β κριτικά, ναι, αλλά όλα αυτά είχαν ένα υπόβαθρο ότι είχαν το μικρότερό τους στοιχείο, ήταν η συλλαβή. Ναι. Όλα αυτά ήταν συλλαβικά. Και τα δικά μας, και τα περίφημα τα φοινικικά που λένε, ναι, και τα πάντα. Και στις περιοχές τις άλλες, τα Ιουδαϊκά κτλ. Είναι όλα με συλλαβές. Συλλαβές. Ωραία. Δεν υπήρχε φωνή εντά. Δεν είχαν φωνή εντά. Μόνο συλλαβές ήταν. Κάθε λέξη ήταν ολόκληρη. Μαζί με ενωμένο. Ναι. Συγκεκριμένα, όλες αυτές οι ομιλίες, ναι, κάθε σύμβολο που είχανε, είχε πέντε φωνές. Α. Πέντε ήχους. Πέντε ήχους. Δηλαδή, τώρα σε ξενίζω λιγάκι. Ναι, είναι λιγάκι παράξενο, αλλά και οι φίλοι που μας ακούν και οι φίλες πρέπει να καταλάβουν τι εννοούμε. Και αυτά τα έχουν κουκουλώσει και τα έχουν αποσιωπήσει και δεν τα λένε. Δεν θέλουν να γίνουν ευρέως γνωστά. Να καταλάβουν τι θα πει, τι έκανε ο Παλαμίδης. Για να δούμε όμως τι έκανε ο Παλαμίδης αμέσως μετά το διάλειμμα. Επανήλθαμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με το καταπληκτικό θέμα που έχουμε απόψε σχετικά με τον Παλαμίδη και την εφεύρεση του ελληνικού και του οικουμενικού αλφαβήτου και όπως μας είπατε κύριε Δάκογλου, παλιά υπήρχαν συλλαβές. Όλα τα συστήματα, δεν υπήρχε αλφάβητο. Δεν υπήρχε αλφάβητο. Ποτέ. Μάλιστα. Σκέτες συλλαβές. Υπήρχαν συστήματα λόγου, ναι, γραπτού, ναι, και προφορικού. Ναι. Σε όλες και σε εμάς και σε άλλα μέρη. Αυτά όλα τα συστήματα όμως είχαν ως ελάχιστο μόριο ένα άτομο, ας πούμε, το μικρότερό τους άτομο, ναι, τη συλλαβή. Ο Παλαμίδης όμως επειδή είδε ότι για να κάνουν ένα γράμμα βάζαν μόνο τα σύμβολα, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Μόνο τα σύμβολα που είχαν, άλλοι είχαν, τα κριτικά είχαν 80 τόσα σύμβολα. Κατάλαβα. Άλλοι λιγότερα. Ναι. Λοιπόν, ο Παλαμίδης διαισθάνθηκε ότι έπρεπε να σπάσει
να κάνει διάσπαση του ατόμου. Α, ωραίο αυτό. Διάσπαση του ατόμου, του λόγου. Του λοιπόν. Λόγου, μπράβο. Πολύ ωραίο. Διάσπαση του ατόμου, του λόγου από τον Παλαμίδη. Ο Παλαμίδης λοιπόν. Μοναδικό αυτό. Μπράβο. Ό,τι καλό έκανε τον προηγούμενο αιώνα μας. Ναι. Που ανακαλύφθηκε η διάσπαση του ατόμου της ύλης. Έτσι. Και άλλαξε ο Άρδιν όλο το σύμπαν. Το σύμπαν. Μπήκαμε σε ατομική ενέργεια κτλ. Ναι. Το ίδιο έγινε επί εποχής του Παλαμίδη. Αυτό έκανε δεν το ξέρει ο κόσμος. Αυτό δεν το ξέρει. Και μόνο έπρεπε να πάρει όχι ένα βραβείο Νόμπελ. Μια ζωή να παίρνει βραβείο. Αυτό το αποσιωπήσαν, κύριε Δάκο. Έχει να αποσιωπηθεί όλα αυτά. Ναι. Κουκουλωθήκαν. Δεν τα ξέρουν. Αυτά δεν είναι δικές μου φαντασίες. Εννοείται. Αναφέρονται. Έχω όλοι κάτι. Ναι. Είναι ντοκουμέντα, κύριο χαρακτηριστικό. Ναι. Το βιβλίο μου και των ομιλιών μου είναι ναι. Η αλήθεια που βρίσκω στα κείμενα. Βέβαια. Στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Κι όμως αυτό το αποσιωπήσαν, αλλά εσείς το φέρνετε απόψε στο φως. Λέτε ότι ο Παλαμίδης λοιπόν επέτυχε την διάσπαση. Επέτυχε τη διάσπαση του ατόμου του λόγου. Ατόμου του λόγου. Της εποχής εκείνης εκείνη. Του λόγου. Ναι. Θαυμάσιο, θαυμάσιο. Για να δούμε παρακάτω. Λοιπόν. Τι έκανε μετά από αυτό, τι έγινε. Και βρήκε και πήγε παρακάτω ναι. Σε μικρότερα στοιχεία ναι. Τους φθόγκους. Οι φθόγκοι, μάλιστα. Οι φθόγκοι, λοιπόν, ναι. Είναι η προϊόν ναι. Της διασπάσεως του ατόμου του λόγου. Μάλιστα. Όπως και στην ύλη, ναι. Μετά το διάσπαση του ατόμου της ύλης, ναι. Πήγαμε στα quarks, πώς λέγονται. Ναι, τα quark. Ναι, έτσι έγινε και με το λόγο. Πολύ απλό ουσιαστικά σαν σκέψη. Πολύ απλό, σαν σκέψη. Αλλά με αυτό διόρθωσε ο Παλαμίδης, μπορούσε να διαβάσει ένα γράμμα τώρα. Γιατί βρέθηκαν, δεν είναι πια συλλαβές. Mm-hmm. Την συλλαβή τη συμπληρώνεις. Για να την ακούσεις σωστά. Είναι, ενώ πριν έγραφε, ας πούμε, το σύμβολο Κ ναι. Και έλεγες, πώς θα το πω τώρα το γράμμα. Κ, 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 Κ. Πέντε φωνές είχε το κάθε αυτό. Δηλαδή, να το φανταστούμε, ήταν ένα σύμφωνο, ήταν ας πούμε ένα αυτό κ. Δεν είχε παρακάτω σημάδι για να... Ένα Κ. Σαν να ακουγόταν χωρίς ήχο δηλαδή. Ένα κ. Ένα κουκαλά. Ναι, ένα άφωνο. Ένα τίποτα. Ένα τίποτα. Και το έβαζες, άμα το κάνεις γραπτό, ναι. Το έβαζες σε ό,τι θέλει ήθελες. Ό,τι καταλάβαινες. Και πήγαινε σε μεταφραστή από τα συμφραζόμενα να καταλάβουν τι λέει η επιστολή. Μάλιστα. Λάθος. Ένα μεγάλο σφάλμα. Των τρόπων αυτών. Όταν λοιπόν ο Παλαμίδης... Και σήμερα ναι, ακόμα, ναι. Νομίζω, τα σημειτικά έχουν έτσι αυτή, αυτή τη γραφή. Πέντε φωνές έχουν. Πέστε μου, όταν ο Παλαμίδης έβαλε με άλλο τρόπο λοιπόν αυτά τα σύμβολα, τι έγινε τότε. Τι έγινε. Χάλασε ο κόσμος, άλλαξε το σύμπαν. Το απεδέχθησαν αυτό που έκανε. Άρχισαν να το χρησιμοποιούν. Δεν ήταν οργανωμένες οι καταστάσεις. Για να αποδεχθούν ή να μην αποδεχθούν. Uh-huh. Εκείνο το οποίο έγινε αυτόματα μόνο του στη συνέχεια. Δηλαδή. Αμέσως που ξέρω εγώ τους δικούς μας, ναι. Τα βιβλία μας, οι διάφοροι σοφοί μας ναι. Κλπ. Ναι. Άρχισαν πια να ενδιαφέρονται και να γράφουν. Oh. Ο Αριστοτέλης, ναι. Ο Ευρυπίδης και πολλοί άλλοι. Mm-hmm. Αμέσως. Μπήκε στην ελληνική γραμματεία η φράση «Σα γνωμικό». Mm. Παλαμίδης. Άφωνα και φωνούντα, ναι. Συλλαβάς τεθείς. Εξεύρεν. Εξεύρεν, εδώ. Ωραίο. Παλαμίδης, άφωνα και φωνούντα, συλλαβάς τεθείς, εξεύρεν, ανθρώπιση γράμματα ιδένε. Ιδένε. Αυτό είναι σε όλα τα βιβλία των αρχαίων Ελλήνων. Σε όλα τα βιβλία, απόδειξη, λοιπόν. Απόδειξη, όχι μόνο έτσι, μία. Περίτραγε απόδειξη. Κόσμου. Αυτός, λοιπόν, ο Παλαμίδης, ναι. Ό,τι έφτιαχνε από εφευρέσεις,
έγραφε και γεωμετρικά μέσα σε ένα πλαίσιο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμα. Ναι. Είχε το χόμπι του αυτό. Α. Το ορθογώνιο παραλληλόγραμμα θεωρείται ιερό. Ένα επί δύο, ένα πραγματάκι, ένα επί δύο. Μάλιστα. Ένα τέτοιο σχήμα, ναι. Αυτό θεωρείται από τους αρχαίους, ναι. Ως ιερό. Α. Και μέσα εκεί όλες οι εφευρέσεις έχουν γεωμετρικά απεικονιστεί. Έτσι, ε. Και θα τις πούμε τις εφευρέσεις. Ναι, για πείτε μας γιατί, τι εφευρέσεις, γιατί και ο χρόνος τρέχει και πρέπει να προλάβουμε να μάθουμε και τα υπόλοιπα. Και τι εφευρέσεις, ωραία δηλαδή. Υπόλοιπα. Ναι, για πέστε λοιπόν, μας. Μέσα εδώ έχει καταφέρει και έχει γράψει. Στο ορθογώνιο λοιπόν. Έχει από τα γράμματα τα κριτικά, ναι. Που ήταν της μάνας του, ναι. Έχει επιλέξει ποια μπορούσαν να κατασκευαστούν με κανόνα και διαβήτη. Γιατί είχαν και πολλά άλλα που ήταν σαν μουτζούρες. Ναι, 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 ναι. Δεν κατασκευάζονται με κανόνα και διαβήτη. Άρα. Κατάφερε και διάλεξε, έβγαλε λοιπόν, ναι. 17 σύμβολα ο Παλαμίδης. Μάλιστα. Τα οποία κατάβαλε μέσα αυτό εδώ, στο ορθογώνιο, ναι, ναι. Με κανόνα και διαβήτη. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Αργότερα βέβαια, δύο άλλοι, ο Σιμονίδης και κάποιος άλλος, ναι. Συμπληρώσανε τα 17 και έγιναν 27. Είχαμε λοιπόν 17 φθόγκους δηλαδή. Φθόγκους. Πλέον φθόγκους. Φθόγκους. Άφωνα και φωνούντα. Και φωνούντα. Φωνίαντα και σύμφωνα. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα λοιπόν, ωραία. Με αυτά τα 17, άρχισε και δίδασκε. Πριν τον Τροϊκό πόλεμο μιλάμε. Εκεί βρισκόμαστε. Γιατί μιλάμε, γεννήθηκε ο Παλαμίδης μια γενιά, μια μισή γενιά πριν τον πόλεμο. Μάλιστα. Γιατί έλαβα μέρος ναι, ναι, στον ναι, πόλεμο. Ναι, βέβαια. Ως άρχοντας της περιοχής εκεί του Άργους, που λεγόταν η περιοχή Εύβοια. Εύβοια. Καλά βόδια. Α, ναι, 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 ναι. Ήταν μέσα στον Άβυλο, ήταν ο πατέρας του και δίπλα ήταν αυτός. Πώς χρησιμοποίησε λοιπόν αυτούς τους φθόγκους πριν τον πόλεμο τώρα. Λοιπόν και δίδαξε αυτά τα πράγματα. Ναι. Δεύτερη χιλιετία προ Χριστού μιλάμε. Είχε και ένα μαθητή ονόματι Κόρινο. Α, ο Κόρινος, ναι. Ο οποίος ήταν Ηλίευς, από την Ηλία. Από την Ηλία. Από την, την, από την Τρία, από εκεί μεριά. Μετά τον πόλεμο, αφού τελείωσε όλη η περιπέτεια με τα 10 χρόνια του πολέμου του Τροϊκού, ναι. Ο Κόρινος έβγαλε 3 βιβλία με βάση το φθόγγικό αλφάβητο του Παλαμίδη. Άρα ουσιαστικά ο Παλαμίδης έφτιαξε το πρώτο αλφάβητο. Ο Παλαμίδης έφτιαξε την πρώτη μορφή αλφαβήτου. Αλφαβήτου, ναι. Με φθόγκους. Με φθόγκους. Και γράμματα που έχουν γεωμετρικό σχήμα. Και έχουν σχήμα που μπορεί να κατασκευαστεί με κανόνα και με διαβήτη. Με κανόνα και διαβήτη. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Αργότερα με ο Σιμονίδης και, ναι. Και προσθέσαν γράμματα εκεί. Συμπληρώσανε. Προσθέσαν κάποια γράμματα. Άλλα που μπορούσαν και τα γράψαν και αυτοί με κανόνα, με και, κανόνα διαβήτη. Και διαβήτη και αυτά. Στο πλαίσιο εκείνο το ένα επί δύο. Το ορθογώνιο. Και έτσι είχαμε, ήρθε μια εποχή, ναι. Να έχουμε πλέον κανονικά το maximum 17 γράμματα. 24. 27 γράμματα. 27. 27. Α, είναι και τα 3 γράμματα. Δεν μας τα κλέψανε. Είναι, θα τα ποια είναι τα γράμματα αυτά, κύριε Δαγκόγλου. Το... Ποια είναι. Το κάπα. Το κόπα, συγγνώμη. Το κόπα, το δίγαμα και το σαμπί. Το έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου, ναι. Το στι, η στίγμα. Το στίγμα, ναι. Το δίγαμα, όχι, ναι. Υπήρχε και υπάρχει. Ναι. Αλλά σε άλλη περιοχή το κάνανε, το χρησιμοποιούσαν για έκτο γράμμα. Ενώ μιλάμε για την Αθήνα, για την Αθήνα είχαμε το στι, η στίγμα. Ναι. Και το κόπα και το σαμπί, αυτά τα τρία χαθήκανε. Αλλά θα σου πω την ιστορία του. Ναι. Για πέστε μας. Μπάσε ορτήσεις, ναι. Για μην τα θαλασσώνουμε. Όχι. Τα μπερδεύουμε. Ναι. Λοιπόν, με αυτά που λέω τώρα αυτή τη στιγμή, αναφέρονται στο σούδα το λεξικό. Ωραία.
Το σουδοδολεξικό είχε βγει την εποχή του Βυζαντίου. Ναι, πέστε μας με το αλφάβητο τι έγινε κατόπιν. Ποια ήταν η τύχη του. Έκανε τρία βιβλία. Τρία βιβλία λοιπόν. Ο Κόρινος. Ο Κόρινος. Ωραία. Αναφέρονται εκεί και τα παρουσιάζω κι εγώ. Ωραία. Κίνητρο Μάξης, τι είναι. Τι είναι. Ένας πόλεμος τοπικός μεταξύ δύο λαών. Των Δαρδάνων και Παφλαγόνων της περιοχής εκείνης, περιγράφει έναν πόλεμο. Ωραία. Μας νοιάζει. Το άλλο. Αλλά αυτό που έχει κουκουλωθεί είναι ότι είναι ο πρώτος ο οποίος έχει γράψει. Τι νομίζεις. Τι. Μ' αρέσει που το λέτε έτσι με αγωνία. Γιατί με αγωνία. Μπήκα στην αλήθεια. Πέστε μας, τι. Όμηρο που λέμε και Οδύσσια. Οδύσσια έχει γράψει και Ιλιάδα. Διότι αυτός έζησε τον Τροϊκό Πόλεμο. Μάλιστα. Και περιγράφει με τα γράμματα του Παλαμίδη τα 17. Έχει φτιάξει Όμηρο. Όχι, Όμηρο δεν είναι. Τον 9ο αιώνα μετά. Κατέγραψε λοιπόν. Θα σου πω τι έγινε. Με 17 γράμματα έφτιαξε τον Ιλιάδα. Ιλιάδα και Οδύσσια. Μάλιστα. Μένει κανείς με το στόμα. Φαντασίες μένει, όχι προς Θεού. Αναγράφονται μέσα στα βιβλία μας. Μένει κανείς με το στόμα ανοιχτό, πραγματικά. Με το στόμα ανοιχτό μένει. Λοιπόν, δεν τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Πού να τα ξέρει. Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Δεν υποβιβάζω τον Όμηρο, διότι ο Όμηρος έκανε την εξής δουλειά. Στην εποχή του Ομήρου πια δεν υπήρχαν τα 17 γράμματα και λείπανε. Και επομένως δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν ή να τα διαβάσουν. Ναι. Τι συνέβαινε αυτός τότε. Αυτός έκανε πλέον με τα τρέχοντα γράμματα, φθόγκους βέβαια, οι οποίοι στην εποχή του είχαν γίνει 24. Κατάλαβα. Αυτό τα 27 που θέλω... τα απεδέχθη το μαντίον των αδερφών. Μάλιστα. Με αυτά ζούσαμε όλα τα χρόνια. Πέστε μου κάτι, επειδή ο χρόνος τρέχει, κύριε Δακόγλου. Γιατί μιλάμε για παγκοσμιοποίηση του αρχαίου ελληνικού φθονγικού αλφαβήτου. Παγκοσμιοποίηση γιατί. Για τον εξής λόγο. Μέχρι τον 6ο αιώνα π.Χ. οι Ρωμαίοι δεν διέθεταν σύστημα γραπτού λόγου. Δεν είχαν δικό τους. Το πήραν από εκείνον. Δεν πήραν τίποτα. Αλλά... Το ζητήσανε επισήμως. Α, το ζητήσανε επισήμως. Ναι, ήρθε στην Ελλάδα, ζητήσανε. Στην Ελλάδα υπήρχε το αλφάβητο σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις, μικροδιαφορές. Μάλιστα. Δηλαδή, στην Χαλκίδα, στην Κύμη της Χαλκίδας, η οποία είχε στην Ιταλία απέναντι την Κόμο, ήταν δικιά της αποικία. Μάλιστα. Ήταν ελληνικιά στην Ιταλία, στη Ρώμη. Η ομιλία, το σύστημα του Παλαμίδη είχε μεταδοθεί εκεί. Τι λέτε. Πήγανε λοιπόν, ζητήσανε επίσημα. Να τους δώσουμε να μάθουν και αυτοί να έχουν γραπτό λόγο. Μάλιστα. Τους δώσαμε διαλέχτε, διαλέξανε τις Κόμεις, τις Κύμεις. Καταπληκτικό. Τις Κύμεις είχε κάτι... Μικροδιαφορές, δηλαδή α, β, γ, το γ αντί να κάνουν ορθή γωνία, το στρογγυλεύανε. Έγινε το σε το γαλλικό. Α, το σε το γαλλικό. Μάλιστα. Το λάντα που το κάναμε εμείς έτσι, το σώσανε και έγινε το ελ. Το γαλλικό. Το ελ, μάλιστα. Μιλάμε για κεφαλαία. Ναι. Κεφαλαία. Μετά τι έγινε, κύριε Δακόγλου, μετά που τα πήρανε... Μετά πήγε το πήραν κι άλλοι. Πήγανε Έλληνες και βοηθήσανε τους Ρωμαίους. Οι πρώτοι που τους φτιάξαμε βιβλία για να διαβάζουν, να γράφουν κτλ. Εμείς πήγαμε και τους φτιάξαμε τα πρώτα τους βιβλία. Μάλιστα. Από την Αθήνα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το σύστημα το οποίο απέδεξα και τα παράλληλα πήρανε και τα... Τη μορφή των αριθμών. Α, και τους αριθμούς. Και τους αριθμούς. Με τα δικά τους σύμβολα. Ναι. Εμείς είχαμε τους ίδιους αριθμούς, είχαμε μόνο με τα γράμματα.
Η Αθήνα είχε και με τα δικά της. Οι άλλοι όλοι είχαν τα γράμματα. Επομένως, ο Παλαμίδης τι προσέφερε στην ανθρωπότητα? Αυτό που προσέφερε ήταν το φθογγικό αλφάβητο. Βασικότατο. Πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Διότι τι απέγινε με το φθογγικό αλφάβητο